τις ερωτήσεις, καθώς αναμφίβολα η σημερινή σας παρουσία εδώ δίνει την ευκαιρία, τη δυνατότητα να αποσαφινιστούν πράγματα γύρω από τα οποία ακούγονται σημεία και τέρατα. Και μάλιστα αυτά που ακούγονται, ακούγονται με τέτοιο θορυβώδη και εκοφαντικό τρόπο που ένας κακοπροαίρετος παρατηρητής θα έλεγε πως αυτοί που κάνουν τόσο θόρυβο έχουν σίγουρα κάτι να κρύψουν. Ας είναι. Εγώ δεν θα μείνω καν στα περί αναγκαιότητας διενέργειας του διαγωνισμού. Θα πω μόνο ότι όλοι όσοι λυσαλέα τον αντιμάχονται απλώς εκτίθενται και επιβεβαιώνουν αυτές τις σχέσεις διαπλοκής που επί ολόκληρα χρόνια κυριάρχησαν σε αυτό που λέμε πολιτικό, οικονομικό, δημοσιογραφικό περιβάλλον. Παραπέμπω απλώς από τα πρακτικά, από τη χθεσινή Εξεταστική Επιτροπή, μία αποστροφή του κυρίου Τσίγκα. Ο κύριος Τσίγκας είναι ο μακροβιότερος διευθύνων σύμβουλος στο ΜΕΓΑ επί 20 ετία, ο οποίος χαρακτήρισε, διαβάζω επιλέξη, τερατώδη αμέλεια του κράτους και απαράδεκτο το γεγονός ότι επί δεκαετίες δεν είχαν δοθεί άδειες στους τηλεοπτικούς σταθμούς. Είπε χαρακτηριστικά ότι δύο φορές τους έβαλαν να ετοιμάσουν τους φακέλους για τις αδειοδοτήσεις, αλλά και τις δύο φορές η τότε πολιτική ηγεσία δεν προχώρησε καν στη διαδικασία αδειοδότησης. Και ερχόμαστε, κύριε Υπουργέ, στο σήμερα. Δέχεστε και εσείς αλλά και η κυβέρνηση στο σύνολό της μία δρυμύτατη κριτική σε ό,τι αφορά τον αριθμό των τηλεοπτικών αδειών. 4 άδειες πανελλαδικής εμβέλειας, γενικού περιεχομένου. Και σας ρωτώ ευθέως, κύριε Παπά, γιατί μόνο 4 άδειες? Ξέρετε, οι επικριτές σας κατηγορούν ότι απότερο στόχος της μείωσης του αριθμού των καναλιών είναι η απόκτηση πολιτικής επιρροής. Εδώ να πούμε ότι χθες ή προχθές, αν δεν κάνω λάθος, ο κύριος Κοντομινάς σε μια τηλεοπτική συνέντευξη στο κανάλι του προέβη εν μέσω μιας γενικευμένης επίθεσης στην κυβέρνηση και σε συγκεκριμένες καταγγελίες που σας αφορούν και προσωπικά, λέγοντας ότι, ισχυριζόμενος, ότι του έγινε πρόταση από νέο καναλάρχη της δικής σας επιρροής για εξαγορά τμήματος του ΑΛΦΑ και ειδικά στο κομμάτι που αφορά τον ενημερωτικό τομέα. Θα ήθελα λοιπόν να μας πείτε τι απαντάτε σε αυτά, καθώς και τι απαντάτε σε όσους σας κατηγορούν ότι εσείς είστε ο υπεύθυνος για την απώλεια των θέσεων εργασίας. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. Κυρία Καλαδία, θα ξεκινήσω από το εξής. Από όσα μου καταλόγησε ο κύριος Κοντομινάς. Ο κύριος Κοντομινάς με τον σταθμό Α συμμετείχε στη δημοπρασία. Δεν κατέστη υπερθεματιστής και από την επομένη το κανάλι του ξεκίνησε με συγκεκριμένους δημοσιογράφους να με καθυβρίζει. Μέσα στη συνολική τακτική του συγκεκριμένου σταθμού, φαντάζομαι, αντιλαμβάνεστε ότι ήταν και το τραγελαφικό και τραγικό περιστατικό με τις περούκες στη Νέα Υόρκη. Είναι προφανές ότι ο εν λόγω επιχειρηματίας έχει κάνει αυτή την επιλογή διότι ατύχησε στο διαγωνισμό. Δεν θα τα σχολιάσω καθόλου αυτά βεβαίως. Είμαι βέβαιος ότι έχει κάνει πλήστες επαφές και με άλλους επιχειρηματίες για να δει ποια θα είναι η πορεία του τηλεοπτικού του σταθμού. Άρα, επ' αυτού δεν θα ήθελα κάτι άλλο να πω και νομίζω ότι είναι ολισθηρό το να μπαίνουμε, να συζητάμε περιπτωσιολογικά και με τέτοιο τύπο αντανακλαστικά. Δηλαδή, είναι λυπηρό να βλέπει κανείς καναλάρχες να λένε κάτι και κόμματα ασθμένοντας μετά από μία ώρα. Κύριε Υπουργέ, λέει αλήθεια ή ψέματα? Σας παρακαλώ. Λέει αλήθεια ή ψέματα? Ή διακόπτεται, κύριε Βορύδη? Αν λέει αλήθεια ή ψέματα? Όταν έρθει η σειρά σας, κύριε Βορύδη. Όταν έρθει η σειρά σας, λέξτε. Κύριε Βορύδη, μπορείτε να κρίνετε τις απαντήσεις όταν έρθει η σειρά σας να λοιπόν, μιλήσετε. Υπάρχει πρόεδρος. Η ερώτηση εδώ ήταν ευθεία, μπορείτε να απαντήσετε όταν έρθει η σειρά σας. Λέω λοιπόν, εγώ θα απαντήσω όπως εγώ νομίζω, κύριε Βορύδη. Θα απαντήσω όπως εγώ νομίζω. Βεβαίως, να εκτιμήσετε κι εσείς και όσοι μας βλέπουν. Προφανώς. Και είναι και ευκαιρία για το λαό να δει. Χωρίς παραμορφωτικούς φακούς, χωρίς δηλητηριώδη σχόλια και υπονοούμενα, χωρίς άθλιες επιθέσεις που αφορούν πρόσωπα, οικογένειες. Βεβαίως, να δει ο ελληνικός λαός λοιπόν και να μας εξηγήσει και η Νέα Δημοκρατία πώς γίνεται κάθε φορά που βύχει ένας καναλάρχης παθαίνει πνευμονία η Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, για τον κύριο Τσίγκα, νομίζω... Αυτό να μην το λέτε, κύριε Υπουργέ. Κύριε Βορύδη, λοιπόν, δεν έχετε το λόγο, γιατί έτσι δεν θα τελειώσουμε, το αντιλαμβάνεστε. Για τον κύριο Τσίγκα, νομίζω... Επειδή αυτό αποτελεί, κύριε Πρόεδρε, προσβολή για την Νέα Δημοκρατία, κύριε Παπά, και εσείς
Επαναλαμβάνω, κύριε Αθανασίου, αντιλαμβάνομαι ότι κερδίζεστε, αλλά θα επαναλάβω. Μην κάνουμε προσωπικές επιθέσεις. Είναι λυπηρό, πραγματικά είναι προσωπική επίθεση. Είπατε ότι θέλετε επίπεδο συζήτηση με επιχειρηματολογία. Έκανα πολιτική αντιπαράθεση και καμία προσωπική επίθεση. Δεν είναι προσωπική επίθεση. Εσείς έχετε προσωπικές επιθέσεις άλλοι κάνουν. Αλλά έχουμε μάθει και τις υπομένουμε. Τι να κάνουμε. Όχι, εγώ γενικεύω. Τι εννοείται γενικεύω. Εγώ έκανα μια πολιτική αποτίμηση στη θέση της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είπα ούτε ο Βορύδης, ούτε ο Αθανασίου, ούτε η κυρία Κεφαλογιάννη, ούτε ο κύριος Τζαβάρας. Με συγχωρείτε δηλαδή. Λοιπόν, για όσα είπε ο κύριος Τσίγκας, νομίζω ότι έχει καταλάβει το Πανελλήνιο ότι υπάρχουν επιχειρηματικές επιλογές, οι οποίες οδήγησαν σε συγκεκριμένα γεγονότα. Είναι προφανές ότι. Και θα έλεγα πανθομολογούμενο, αν θυμάμαι τώρα, θα κάνω μια προσωπική αναφορά. Ο κύριος Βορύδης είχε κάνει μια δήλωση πρόσφατα ότι κακώς δεν έγινε διαγωνισμός για τις τηλεοπτικές άδειες. Αυτό είναι θετικό για το δημόσιο διάλογο. Το γεγονός δηλαδή ότι άνθρωποι και φορείς εκτός της κυβερνητικής πλειοψηφίας αντιλαμβάνονται ότι αυτή είναι μια ιστορία η οποία θα έπρεπε να προχωρήσει. Τώρα, γιατί 4 άδειες. Κυρία Καβαδία, η τηλεοπτική αγορά στην Ελλάδα χαρακτηρίζονταν από δύο καμπύλες οι οποίες κινούνταν στην αντίθετη κατεύθυνση. Η μία ήταν η καμπύλη της απασχόλησης, η οποία ήταν διαρκώς φθήνουσα, και η άλλη η καμπύλη των χρεών, η οποία ήταν διαρκώς αυξάνουσα. Συνεπώς η κυβέρνηση αυτή, εάν καθυστερούσε και τα 27 χρόνια γίνονταν 29, για να μην διεξαχθεί ο διαγωνισμός, όπως αντιλαμβάνεστε, το μόνο που θα είχε καταφέρει ήταν ο αριθμός των εργαζομένων να μειωθεί έτη περαιτέρω και τα χρέη να συνεχίζουν να εκτοξεύονται. Τι κάναμε λοιπόν εμείς. Στο νόμο 43-39 βάλαμε πάρα πολύ αυστηρούς όρους για την απασχόληση. Όταν, θέλω να θυμίσω, βάλαμε το ελάχιστο όριο απασχόλησης 400 ατόμων πλήρους απασχόλησης ανά τηλεοπτικό σταθμό, δεχθήκαμε σφοδρή κριτική και από την αντιπολίτευση και από τις ιδιοκτησίες των τηλεοπτικών σταθμών, ότι παραβιάζουμε το διευθυντικό δικαίωμα και ότι είναι πάρα πολύ υψηλό το όριο. Συνεπώς, θα έλεγα, είναι υποκριτικό αυτή τη στιγμή να γίνεται κριτική στην κυβέρνηση ότι δεν νοιάζεται για τις θέσεις εργασίας. Ήδη η κυβέρνηση έχει εξαγγείλει ένα πρόγραμμα απορρόφησης της απασχόλησης με επιδότηση στο ύψος του επιδόματος ανεργίας για έναν χρόνο και κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών για τον δεύτερο χρόνο για όσους, λόγω επιχειρηματικών επιλογών, επαναλαμβάνω, ανθρώπους που δουλεύουν στους ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς χάσουν τη δουλειά τους. Άρα, μια τέτοιου τύπου ρύθμιση με καθαρό τηλεοπτικό τοπίο, χωρίς πληθωρισμό τηλεοπτικών σταθμών, ο οποίος, επιτρέψτε μου να πω, στο παρελθόν έχει καταγγελθεί από βουλευτές όλων των πτερήγων της Βουλής. Εάν κανείς ανατρέξει στα πρακτικά της Βουλής όταν συζητιούνταν νόμοι που αφορούσαν τη ραδιοτηλεόραση, θα αντιληφθεί ότι από όλες τις πτέρυγες υπήρχαν ανησυχίες για τον πληθωρισμό των καναλιών. Δηλαδή, για ένα πλήθος καναλιών το οποίο de facto δεν είναι βιώσιμο ως τέτοιο και τις παρενέργειες, τις πολιτικές, τις οικονομικές που αυτό το στάτους δημιουργεί. Άρα, λοιπόν, ο αριθμός 4 επελέγει με βάση και τη διεθνή εμπειρία και τα όσα είχαμε εμείς την ευκαιρία να μελετήσουμε σε σχέση και με τις δυνατότητες της ελληνικής αγοράς. Νομίζω ότι κάλυψα και τα 4 ζητήματα που βάλατε. Κύριε Παπά, σας κατηγορούν επίσης για υπερσυγκέντρωση εξουσιών. Ακούγονται χαρακτηρισμοί όπως Βόρεια Κορέα και Ενβέρ Χότζα. Σας έχουν χαρακτηρίσει ως το μέγα καναλάρχη, ως τον άνθρωπο που καταλύει το Σύνταγμα βάζοντας στην άκρη το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, κρατώντας για τον εαυτό του το ρόλο του μεγάλου κριτή. Αλήθεια, ο νόμος Παπά, έτσι όπως έχει πια καταγραφεί, είναι πρωτότυπος, ενώ συντάχθηκε από μηδενική βάση, ή υπήρχε κάτι πάνω στο οποίο πατήσατε? Καθόλου από μηδενική βάση, και αν κοιτάξετε όλους τους προηγούμενους νόμους, ο αριθμός των αδειών στον οποίο αναφερθήκατε, παρέμενε υπουργική απόφαση. Και αυτό νομίζω μπορούν να το επιβεβαιώσουν και συνάδελφοι οι οποίοι είχαν το δικό μου χαρτοφυλάκιο στο παρελθόν. Δεν είναι δύσκολο να το διαπιστώσει κανείς. Αλλά είναι η πρώτη φορά, πρέπει να σας πω δε, που ο αριθμός των τηλεοπτικών αδειών γίνεται απόφαση της Βουλής και όχι αντικείμενο μόνο μιας
υπουργικής απόφασης. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει στο παρελθόν. Αλλά επαναλαμβάνω, στην Ελλάδα, κυρία Καβαδία, είχε συντελεστεί μία αεροπειρατεία. Είχε υποκλαπεί ο αέρας της χώρας από μία συγκεκριμένη ομάδα επιχειρηματιών, οι οποίοι κατάφεραν σε καιρούς πάρα πολύ δύσκολους για τη χώρα και για το λαό, σε καιρούς που ο ιστορικός του μέλλοντος θα διερωτάται για το επίπεδο της ενημέρωσης του λαού, να πάρουν το δίκτυο των κεραιών και να έχουν οι ίδιοι άνθρωποι, χωρίς να αναδεικνύεται καθόλου αυτή η τερατώδη σύγκρουση συμφερόντων και την παραγωγή περιεχομένου. Αυτή η αεροπειρατεία είναι που σπάει με τη δική μας παρέμβαση. Σπάει λοιπόν η αεροπειρατεία και μπαίνουν κανόνες, κανόνες για όλους. Και νομίζω ότι, επαναλαμβάνω, θα είναι θετικό όχι για τη δική μας παράταξη. Θα είναι θετικό για την πολιτεία συνολικά. Να αντιληφθούν όλα τα ειδικά, ιδιαίτερα επιχειρηματικά συμφέροντα. Ότι οι δικές τους προτεραιότητες δεν θα κάμπτουν το δημόσιο και κοινωνικό συμφέρον, όπως βεβαίως το αντιλαμβάνεται η εκλεγμένη κυβέρνηση, η κοινοβουλευτική πλειοψηφία, διότι έτσι λειτουργεί η δημοκρατία μας. Παίρνω αφορμή από την απάντησή σας. Ξέρετε, κύριε Παπά, και σε αυτήν εδώ την Επιτροπή, κυρίως όμως την Εξεταστική Επιτροπή, όλοι και όλες οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ έχουμε δεχθεί μια σφοδρότατη κριτική για τον νόμο, για τη διαδικασία του διαγωνισμού. Ξέρετε από ποιους? Από τους εμπνευστές του Μαύρου στην ΕΡΤ. Από τους ανθρώπους δηλαδή που έβαλαν λουκέτο στη δημόσια ραδιοτηλεόραση προκειμένου να προχωρήσει αυτό το σκάνδαλο της DJI, γιατί σε αυτό αναφερθήκατε και εσείς πιο πριν. Αυτός ο ψευδεπίγραφος, έτσι τον χαρακτηρίζω εγώ, διαγωνισμός, που έδωσε τη δυνατότητα ο πάροχος περιεχομένου να είναι και πάροχος δικτύου. Αυτός ο διαγωνισμός κατά τον οποίο ο αέρας της χώρας, δηλαδή το σύνολο των κεραιών ανά την επικράτεια, δόθηκε για 15 χρόνια στην τιμή των 18 εκατομμυρίων. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω και να μας κάνετε μία σύγκριση του τότε και του τώρα, δηλαδή μία σύγκριση των δύο διαγωνισμών. Κοιτάξτε, κυρία Καβαδία, το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε εδώ και πήρε και αφορμή η Νέα Δημοκρατία να συγκροτήσει το αίτημα για την παρουσία μου στην Επιτροπή είναι ακριβώς επειδή υπήρχαν πάρα πολύ αυστηρές προϋποθέσεις για τον έλεγχο και την προέλευση των κεφαλαίων τα οποία χρησιμοποιήθηκαν από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό. Δηλαδή, εάν εμείς είχαμε τους όρους και τις προϋποθέσεις με τις οποίες έγινε ο διαγωνισμός για τον πάροχο δικτύου, ουδείς από τους συμμετέχοντες δεν θα κηρύσσονταν έκπτωτος. Ουδείς. Διότι δεν υπήρχε επουδενή το αυστηρό πλαίσιο το οποίο εμείς προβλέπουμε. Και βεβαίως δεν υπήρχε και η ακατανόητη για όσους θέλουν να προασπίζονται το δημόσιο συμφέρον ρήτρα, ότι αν προσέλθει στο διαγωνισμό ένας διαγωνιζόμενος, θα κερδίσει το διαγωνισμό μόνο με την τιμή εκκίνησης. Εμείς είχαμε και πρόνοιες για την προέλευση των κεφαλαίων και τις προϋποθέσεις της τραπεζικής ενημερότητας και μία σειρά από άλλες, θα σας έλεγα, προϋποθέσεις, οι οποίες ακριβώς κατέστησαν, μάλλον έβαλαν τον πήχη πολύ ψηλά. Θέλω να υπενθυμίσω ότι ξεκίνησαν 11 διαγωνιζόμενοι. Ο τηλεοπτικός σταθμός ART του κύριου Καρατζαφέρη κόπηκε διότι δεν κατέθεσε το παράβολο. Στην επόμενη φάση, ο τηλεοπτικός σταθμός Mega κόπηκε διότι δεν είχε την τραπεζική ενημερότητα. Στην επόμενη φάση, ο τηλεοπτικός σταθμός Epsilon κόπηκε επειδή δεν κατέθεσε την κατάλληλη εγγυητική επιστολή. Και βεβαίως, στο τέλος, η εταιρεία του κυρίου Καλογρίτσα κόπηκε διότι δεν κατέβαλε εμπρόθεσμα το τίμημα, το 1 τρίτο δηλαδή του συνολικού τιμήματος, την πρώτη δόση. Αυτά είναι και ήταν αλλεπάλληλα φίλτρα τα οποία τον διαγωνισμό τον θωράκισαν. Και ένας πρόσθετος λόγος, ο οποίος μας κάνει να χαιρόμαστε, είναι ότι αυτός ο διαγωνισμός έχει περάσει όλες τις επικοινωνιακές, πολιτικές και νομικές δοκιμασίες στις οποίες έχει υποβληθεί.
Και αποδείχθηκε από την πορεία των πραγμάτων ότι ακριβώς είχε όλες τις απαραίτητες ασφαλιστικές δικλείδες. Να σας πω ένα παράδειγμα. Ο κατάλογος επιλαχόντων. Κανείς δεν είχε ερωτηματικό τι θα συμβεί αν για οποιοδήποτε λόγο μετά την ολοκλήρωση της δημοπρασίας ένας από τους προσωρινούς υπερθεματιστές δεν ανταποκριθεί στα προβλεπόμενα. Καμία απορία δεν υπήρχε και πουθενά. Ό,τι και αν λέγονταν δημοσίως. Ήταν απολύτως προβλεπόμενο, τα προβλεπόμενα έγιναν και είμαστε πολύ χαρούμενοι που αυτή τη στιγμή είμαστε ενώπιον της Επιτροπής ενώ έχουν εισπραχθεί τα 90 εκατομμύρια της πρώτης δόσης. Με αφορμή, κύριε Παπά, επειδή αναφερθήκατε κιόλας στην εξέλιξη της υπόθεσης Καλογρίτσα, έχει σηκωθεί πολύ σκόνη για τις προνομιακές κατά την αντιπολίτευση σχέσεις του συγκεκριμένου επιχειρηματία με το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό που πιο έντονα ακούγεται είναι ότι η Επιτροπή Ελέγχου της Περιουσιακής Κατάστασης των Υποψηφίων δεν έκανε σωστά τη δουλειά της, ότι ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας δεν είχε την οικονομική δυνατότητα να συμμετάσχει στο διαγωνισμό, αλλά το έκανε γιατί είχε προσωπικές διαβεβαιώσεις ότι τελικά θα έπαιρνε την άδεια. Τελικά, κύριε Παπά, θα μπορούσε να έχει γίνει κάτι καλύτερο από αυτό που έγινε? Εξασφαλίστηκαν τα εκ του νόμου δικαιώματα των συμμετεχόντων? Για πείτε μας την άποψή σας. Τα εκ του νόμου δικαιώματα των συμμετεχόντων εξασφαλίστηκαν πολλαπλώς. Και επιπροσθέτως θα έλεγα με τη δυνατότητα που δόθηκε σε όλους να κάνουν χιαστή έλεγχο στους φακέλους των ανταγωνιστών τους. Αυτό ήταν μία πρόνοια του διαγωνισμού, η οποία νομίζω ότι ακριβώς τον θωράκισε έτσι περαιτέρω. Τώρα, για τον κύριο Καλογρίτσα. Είναι σαφές, νομίζω, ότι επιχειρήθηκε γύρω από τη συγκεκριμένη υποψηφιότητα να οικοδομηθεί ένα αφήγημα το οποίο θα τραυμάτιζε τη διαδικασία του διαγωνισμού. Αυτό δεν έγινε εφικτό. Θέλω να πω ότι εγώ προσωπικά περιβάλλω με την απόλυτη εμπιστοσύνη την Επιτροπή Διεξαγωγής του Διαγωνισμού. Πιστεύω ότι έκαναν τη δουλειά τους με τρόπο άρτιο οι άνθρωποι. Και το θεωρώ, κυρία Καβαδία, επιτρέψτε να πω, και ανήθικο να μπαίνουν στο στόχαστρο άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν ούτε την οικονομική επιφάνεια των καναλαρχών, ούτε τη δυνατότητα δημόσιας παρουσίας για να υπερασπιστούν τον εαυτό τους σε παντός είδους συκοφαντίες οι οποίες εξτομίζονται εναντίον τους. Σε κάθε περίπτωση πάντως, νομίζω ότι η πορεία των πραγμάτων έχει αποδείξει ότι οποιασδήποτε σχέσεις και να είχε οποιοδήποτε μέλος της κυβέρνησης με οποιονδήποτε από τους διαγωνιζόμενους, οποιασδήποτε πολιτικές επιλογές και προσανατολισμό να είχε κάποιος από τους διαγωνιζόμενους, δεν υπήρχε περίπτωση να καμφθούν οι κανόνες ή να παρακαμφθούν για οποιονδήποτε. Όταν ξεκίνησε αυτή η διαδικασία, ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας έβγαινε στα τηλεπαράθυρα και έλεγε ότι ο διαγωνισμός γίνεται για να μην πάρει άδεια ο Sky. Ο τηλεοπτικός σταθμός Sky, όπου θα περιμένω από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να μου εξηγήσουν αν είναι φιλοσύριζα ή όχι, είναι ο πρώτος που κατέθεσε φάκελο στο διαγωνισμό, είναι ο πρώτος που κέρδισε την άδεια και ο πρώτος που κατέβαλε το τίμημα για την πρώτη δόση. Όταν τελείωσε αυτή η ιστορία, ξεκίνησε η υπόθεση Καλογρίτσα. Με δελτία τα οποία γίνονταν μονοθεματικά, τα οποία είχαν προφανή στόχο την υπεράσπιση επιχειρηματικών συμφερόντων. Δεν μπόρεσε σε κανένα σημείο της όλης αυτής της διαδικασίας να θεμελιωθεί παράκαμψη των κανόνων και αυτό νομίζω είναι που λυπεί τους πολιτικούς αντιπάλους και όσους νομίζουν αυτή τη στιγμή ότι μπορούν αυτόν τον διαγωνισμό να τον υπονομεύσουν. Και μια τελευταία ερώτηση, κυρία Πρόεδρε. Βλέπετε ότι σέβομαι απολύτως το χρόνο. Φαντάζομαι ότι αυτό θα ισχύσει και στην πορεία, γιατί όλοι έχουμε πολλές ερωτήσεις. Κύριε Παπά, η Νέα Δημοκρατία, η Δημοκρατική Συμπαράταξη, όλοι, εν πάση περιπτώσει, επί τόσα χρόνια δεν έκαναν την παραμικρή κίνηση για να μπει μια τάξη στο ραδιοτηλεοπτικό τοπίο. Όπου σταθούν και όπου βρεθούν, χαρακτηρίζουν αντισυνταγματικό το νόμο, παρά το γεγονός ότι εκκρεμεί η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Σας προβληματίζει η δικαστική αυτή εκκρεμότητα ως προς το αποτέλεσμά της εννοώ και κάτι ακόμη? Φοβάστε ενδεχόμενη παρέμβαση ευρωπαϊκών θεσμών για το συγκεκριμένο θέμα? Ναι, ναι, θα σας πω. Κοιτάξτε να δείτε, τις αποφάσεις της δικαιοσύνης τις σεβόμαστε όλοι. Και με βάση αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας προηγούμενες, δεν θυμάμαι τον αριθμό, αλλά νομίζω είναι το 2010, μια απόφαση η οποία έλεγε ότι το καθεστώς μη αδειοδότησης είναι αντισυνταγματικό. Δεν θα κάνω καμία πρόβλεψη για να μην ερεθίσω
τη συζήτηση εδώ και αρχίσουν οι αντεκλήσεις περί χειραγώγησης δικαιοσύνης κτλ. Θα πω όμως, θα πω, κύριε Τζαβάρα, παρακαλώ, παρακαλώ. Λοιπόν, θα πω όμως ότι μέχρι στιγμής, επανέρχομαι σε κάτι που ανέφερα προηγουμένως, έχουν απορριφθεί όλα τα ασφαλιστικά μέτρα που έχουν καταθέσει η τηλεοπτική σταθμή και μάλιστα με το σκεπτικό ότι υπάρχει λόγος δημοσίου συμφέροντος για την ταχεία ολοκλήρωση της επίμαχης διαγωνιστικής διαδικασίας. Η κυβέρνηση λοιπόν σέβεται το Σύνταγμα και τους νόμους. Προφανέστατα όλες οι αποφάσεις της δικαιοσύνης είναι σεβαστές και θα πρέπει να γίνουν σεβαστά και τα ίδια τα πρόσωπα τα οποία ασκούν αυτό το λειτουργήμα. Α, για τα ευρωπαϊκά, με συγχωρείτε. Για τα ευρωπαϊκά, όσες φορές έχει κληθεί και προκληθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να σχολιάσει το ζήτημα της διαγωνιστικής διαδικασίας αυτής, έχει πει ότι και το ζήτημα του αριθμού των αδειών, αλλά και το ζήτημα της ακόμα ύπαρξης ή μη των ανεξαρτήτων αρχών, δεν μιλάω για την αρμοδιότητα αδειοδότησης, λέω ακόμα και η ίδια η ύπαρξη ανεξάρτητων αρχών για τα ραδιοτηλεοπτικά είναι ζητήματα που αφορούν τα κράτη-μέλη και όχι την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Θα προσέθετα δε ότι η συγκεκριμένη διαγωνιστική διαδικασία απορρέει και από τη συμφωνία την οποία υπέγραψε η Ελλάδα με τους εταίρους της τον περασμένο Ιούλιο.